προσοχή που μας έκανε να παρευρεθεί στην κορφή της κοινότητας μας. Ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε όλο αυτό, καλή χρονιά να έχουμε όλοι, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Η σειρά, η 90η σειρά που έχουμε εδώ, θα φύγουν στην Αθήνα να πάρουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση θεωρητική πρακτική στην Αθήνα. Να τους ευχηθώ λοιπόν να έχουν μια ακόμα καλή χρονιά. Στη σχολή πήρατε και θα πάρετε γνώσεις, οι οποίες θα είναι τα εχέγγυα για να μπορέσετε να τα ανταπεξέλθετε στα καθήκοντά σας. Σε ό,τι πρόκληση και απέτηση βρείτε μπροστά σας. Εγώ αυτό που θέλω είναι να έχετε πνευματική και ψυχική δύναμη, να καλλιεργήσετε οπωσδήποτε την αλληλεγγύη, την ετοιμότητα και την αξιοπρέπεια σαν αισθήματα μέσα σας, να φροντίζετε τον εαυτό σας και την ασφάλειά σας και να καταξιωθείτε στο μέσο του κοινωνικού σύνολου. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια εις και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα εν τη πηγή της προγός ως επί ύδατος αναπαύσεως. Οι Άγιοι Τρισπέδες ηγάλοντο και ο προφήτης Δανίλ πλέον τον ποιμήνος προβάτων εδείχνητον τες αυτόν ηκεσίες Χριστέ ο Θεός σώσοντας ψυχάς ημών. Εν Θεό και το υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου. Σπουλά εν την δέσποτα. Εν πάση της εν Χριστώ ημών αδερφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάτουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν αυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον την πίταν ταύτην, την προσφερωμένην εις δόξαν σύ και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Κύριοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας σπουδαστές και σπουδάστριες, κυρίες και κύριοι, να απευθύνω ευχές, αλλά κυρίως να απολαύω μαζί σας και να απολαμβάνω και να καμαρώνω νέους και νέες που φοιτούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία της Πτολεμαΐδος. Ανθρώπους νέους και ικανούς που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και επέλεξαν μία σχολή η οποία έχει στόχο να υπηρετήσει την κοινωνία, τους ανθρώπους, έτσι ώστε να είναι οι κοινωνίες και οι άνθρωποι ασφαλείς, να ζουν ειρηνικά και να μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαθά του Θεού, έστω και μέσα από τις δυσκολίες των καιρικών φαινομένων ή οποιοδήποτε άλλο, όπως η φωτιά, όταν έχουμε όλους εσάς, για τους οποίους όχι μόνο απλώς καμαρώνουμε, αλλά κυρίως προσευχόμαστε και αναγνωρίζουμε το έργο σας.